του παρόντος αυτό το σχόλιο. Έχω να πω πολλά για την Ουκρανία επιπλέον, διότι κατά την περίοδο που έγιναν τα γνωστά γεγονότα, η περίφημη εξέγερση, ήμουν εκεί και δίδασκα στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Δημοσιογραφίας. Και πρέπει να σας πω, γιατί μπήκα και στο αρχηγείο τους, το πώς μπήκα δεν έχει σημασία, είναι 100% νεοναζί. Έχω και φωτογραφίες τραβήξει, αν δεν με πιστεύετε. Και ας μου απαντήσει κάποιος ποιος έχει εκεί την εισαγγελία στα χέρια του. Ας μου απαντήσει ποιος έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, την αστυνομία. Ας μου απαντήσει ποιος έχει τις υπηρεσίες ασφαλείας. Εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν το υλικό αυτό μας το δώσει. Έχω τραβήξει και βίντεο. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ένα εκ των οποίων μάλλον πρέπει να είναι πρωτότυπο. Δεν κόβω και φλέβω. Η κυρία Τιμοσέγκο είναι νεοναζί, ας πούμε. Αλλά δεν εννοείται αυτό. Η κυρία Τιμοσέγκο με 11 δισεκατομμύρια περιουσία εννοείται. Όχι, αν είναι νεοναζί, δεν είπαν είναι διαφθαρμένοι. Το Σβόμποντα δεν είναι νεοναζί. Θα μπορούσα να τοποθετήσω το θέμα. Αυτό το θέμα μας, κύριε Χατζημαρκάκη, παρακαλώ να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Παρακαλώ, θυμάμαι καλά. Είναι η ευθύνη των μέσων για την κρίση. Πάρα πολύ ωραία. Η ευθύνη λοιπόν των μέσων για την κρίση. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, εγώ θα συμφωνήσω αυτό που είπε ο κ. Καψίστα, δεν είναι όλα τα μέσα ίδια. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα η τηλεόραση και άλλο πράγμα ο τύπος. Την εφημερίδα την πληρώνετε και επομένως μπορείτε να διαβάζετε τον καθένα που γράφει όπως γράφει. Την τηλεόραση όμως την πληρώνουμε όλοι. Και την ιδιωτική την πληρώνουμε. Οι συχνότητες είναι δημόσιες. Άρα λοιπόν ο δημοσιογράφος ακόμα και της ιδιωτικής οφείλει να εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο και να απευθύνεται σε όλο το ακροατήριο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα περισσότερα από τα mainstream κανάλια. Τα μέσα διαφέρουν ακόμα ανάλογα με το αν είναι για παράδειγμα σοβαρών ειδήσεων μέσα, hard news όπως λέγεται στα αγγλικά, ή αν είναι soft news, είναι λαϊκές, είναι κίτρινα για παράδειγμα. Και διαφέρουν και ανάλογα με τον πολιτικο-ιδεολογικό τους προσανατολισμό, εννοείται. Έτσι, υπάρχουν πολλές διαφορές. Αλλά χάρη, αν θέλετε, συντομία, όταν λέμε τα μέσα, έτσι απλά, τα ΜΜΕ απλά, εννοούμε κυρίως τα mainstream media. Έτσι, αυτά τα οποία εκπροσωπούν λίγο πολύ αυτό που λέμε το πολιτικό σύστημα, το καθιερωμένο, την κυβέρνηση, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Τα μέσα έχουν πολλές ευθύνες για την κρίση. Καταρχήν έχουν άμεση υλική ευθύνη. Ένα μέρος του χρέους και του ελλείμματος οφείλεται στα χρήματα, τους πόρους δηλαδή, τους χρηματικούς που έχουν καταναλώσει τα μέσα και όχι μόνο δεν τους επιστρέφουν λοιπόν πίσω, αλλά συνεχίζουν να καταναλώνουν και άλλους. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ας το πούμε η υποθήκη την οποία βάζουν για να πάρουν δάνειο είναι κάποια επεισόδια με 5 παιδάκια εκεί πέρα και αυτή τη χρόνια ένα 1 εκατομμύριο για παράδειγμα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι, όχι μόνο ένα 1 εκατομμύριο δεν κοστίζει, αλλά ούτε καν 100.000. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για να συνεχίσω. Θα σας παραθέσω πρώτα. Θα σας παραθέσω. Μιλάω για περισσότερα, κύριε Καψί, και ξέρετε γιατί είναι για ένα συγκεκριμένο κανάλι. Δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα, κύριε Καψί. Δεν είναι ένα, κύριε Καψί. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Αλλά η πρακτική να μπαίνει απέναντι στο δάνειο η βιβλιοθήκη του καναλιού είναι σε όλα τα κανάλια. Δεν ακούστε ένα. Η ευθύνη των. Δεν είναι μόνο αυτό που έκλεισε, είναι και άλλο που λειτουργεί. Λοιπόν, η ευθύνη λοιπόν των μέσων είναι διπλή. Πρώτον, είναι πιο εύκολο να ξέρουμε αυτό που έκλεισε. Είναι υλική, γιατί ένα μέρος του χρέους και του ελλείμματος οφείλεται στα μέσα επικοινωνία, σε πόρους χρηματικούς που έχουν καταναλώσει και είναι και ιδεολογική, το είπατε. Δηλαδή ότι καλλιέργησαν για μεγάλη περίοδο, μεγάλες προσδοκίες, καταναλωτισμό κτλ. Πριν πάω λοιπόν σε αυτή την ευθύνη, επιτρέψτε να σας διαβάσω μερικά εμπειρικά, να σας πω μερικά εμπειρικά δεδομένα και θα πάω μετά στο τι έχουν καταγράψει οι έρευνες. Διότι χάρη της εξαιτίας της δουλειάς την οποία κάνω, βασίζομαι κυρίως στην έρευνα, το τι μου λέει η έρευνα. Λοιπόν, εδώ έχω τη συνέντευξη του κυρίου Μανιτάκη στην κυρία Σιούτη. Θα θυμάστε λοιπόν τι λέει, θα σας το θυμίσω εγώ. Αυτό που με αγανακτούσε και με πείραζε είναι ότι το παιχνίδι αυτό, δηλαδή της Τρόικας, το έπαιζε συνειδητά ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού τύπου. Καλλιεργούσαν συνειδητά, δεν κάναμε αυτό, δεν κάναμε εκείνο, θα έρθει η Τρόικα και φταίμε όλοι μαζί συνολικά. Μια ενοχοποίηση συνολικά που εξυπηρέτησε την Τρόικα. Αυτό είναι το πρόσφατο, από το Reuters, το οποίο μιλάει στην πραγματικότητα για το τρίγωνο της εξουσίας, δηλαδή για το τρίγωνο της διαπλοκής. Δηλαδή για τη διαπλοκή επιχειρηματιών, πολιτικών και μέσων ενημέρωσης. Του Reuters, είναι πρόσφατο. Ένα χρόνο πίσω δεν είναι αυτό. Όχι αυτό το ανέσυρα. Όχι του Reuters, εσείς αναφέρεστε στο Wikileaks. Είναι άλλο εκείνο το Wikileaks. Θα το δώσω και αυτό σε λίγο. Το Reuters έχει εμπλέξει και τράπεζα με στη μέση. Έχει εμπλέξει και τράπεζα. Έτσι, λοιπόν, κάτι έχουμε και εμείς. Μισό λεπτάκι. Εδώ να κάνω μια υποσημείωση και να πω ότι η διαπλοκή, στην οποία θα αναφερθώ και στη συνέχεια, έχει γίνει πιο ισχυρή, πιο αδίστακτη, αλλά έχει αλλάξει κιόλας. Παλαιότερα η διαπλοκή ήταν από την πολιτική εξουσία. Σήμερα είναι από τις τράπεζες.
Έχει αλλάξει η δομή της διαπλοκής και αυτό θέλει προσοχή. Γιατί έχει αλλάξει και η δομή του συστήματος. Και γι' αυτό γίνει και πιο σκληρή. Εδώ έχω την αναφορά, η οποία διέρευσε, την αναφορά του πρέσβη, του Charles Rees, του πρώην πρέσβη δηλαδή, η οποία διέρευσε από το Wikileaks, τη θυμάστε υποθέτω, όπου ο τίτλος αυτής της αναφοράς είναι «Μομικτικές ισχύες στα ελληνικά ΜΜΕ» και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη σχέση διαπλοκής. Εδώ έχω λοιπόν ένα άρθρο των New York Times, το οποίο αναφέρεται ακριβώς στην έλλειψη αξιοπιστίας, στη δυσπιστία δηλαδή των Ελλήνων, κάτι το οποίο στρέφει τους Έλληνες στο διαδίκτυο. Απροπό να πω ότι μπορεί βεβαίως στα mainstream media να μην γίνεται αναφορά στο ρόλο των μέσων στην κρίση, αλλά πρέπει να σας πω ότι στα πανεπιστήμια γίνεται, υπάρχουν και έρευνες από τα ελληνικά πανεπιστήμια και από Έλληνες πανεπιστημιακούς, και γίνεται και πάρα πολύ συζήτηση στο διαδίκτυο, το οποίο... και στα κοινωνικά δίκτυα και από εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης. Εδώ, για παράδειγμα, λοιπόν, το άρθρο που αναφέρεται στους New York Times ανέφερε ένα διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, το Radio Bubble, που κάνει κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μίντια. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι μια πρόσφατη δική μας μελέτη από το Πανεπιστήμιο δημοσιογραφία αναπτύσσεται στο έδειξε αυτό το πράγμα, ότι ακριβώς αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας στα mainstream media της χώρας, κυρίως στα ραδιοτηλεοπτικά, είναι που στρέφει τους Έλληνες στο διαδίκτυο και στην άνθηση αυτών των λεγόμενων εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας. Όπου πρέπει να σας πω ότι οι πολίτες που μετέχουν εκεί και οι δημοσιογράφοι που μετέχουν εκεί και μετέχουν πολύ απολυμμένοι δημοσιογράφοι, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια εδώ πέρα. Οι απολυμμένοι δημοσιογράφοι βρίσκουν έναν τρόπο να εκφραστούν εκεί. Μέσα από blogs, μέσα ανατρέπουν από sites. Ανατρέπουν τελείως την οπτική που δίνει το πολιτικό σύστημα και κυρίως η κυβέρνηση για τα γεγονότα που βιώνει. Πάμε τώρα λοιπόν από τα εμπειρικά δεδομένα. Και ορισμένα από τα blogs αυτά απέκτησαν και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, 60%. Δυσανάλογα μεγάλη, θέλω να πω, σε σχέση με το περιεχόμενο. Πολύ περισσότεροι διαβάζουν το διαδίκτυο και στο διαδίκτυο πληροφορίες, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα, με τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτόν τον mainstream media, από ότι για παράδειγμα διαβάζουν εφημερίδες. Είπε ο κύριος Υπουργός. Κύριε Καθηγητά, συγγνώμη, αλλά εάν μου επιτρέπετε, οι μισές τουλάχιστον ειδήσεις του διαδικτύου, μην πω περισσότερες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω. Δεν θα διαφωνήσω αυτό που λέτε. Προέρχονται από τον τύπο. Από τις εφημερίδες. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή γίνεται διαχείριση συνολική της πληροφορίας. Υπάρχει και ένα πρόβλημα εδώ πέρα δικαιωμάτων. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει ένας οργανισμός και μην ξεχνάτε όμως ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν και τα news portals επίσης, οι ειδησιογραφικές πύλες. Συγκροτημένα. Βεβαίως. Και υπάρχουν και πολλές άλλες πηγές. Ωραία. Τρία-τέσσερα. Βασικά. Άρα λοιπόν είναι πιο ευρύ το πεδίο υπό μία έννοια, αλλά κυρίως αυτό που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο είναι οι πιο ανεξάρτητες φωνές που δεν υπάρχουν στα παραδοσιακά μέσα. Αυτά είναι τα εμπειρικά δεδομένα. Πάμε λίγο τώρα στα λίγο αυτό, κύριε καθηγητή. Και στις πιο κονφορμιστικές εφημερίδες και στις πιο καθεστωτικές, ανεξάρτητες φωνές υπάρχουν. Μην τα ισοπεδώνουμε. Όχι. Το είπα και προηγουμένως, οι γενικεύσεις δεν αφορούν όλους. Δηλαδή, όταν κάνουμε γενικεύσεις, δεν είναι ότι αναφερόμαστε σε όλους. Γι' αυτό αναφερόμαστε στην κύρια τάση, όχι σε όλους. Μια ερώτηση να σας κάνω. Μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Επειδή έχω κάνει διευθυντής εφημερίδας και ξέρω τη σχέση των τραπεζών με τα μέσα ενημέρωσης και στον τύπο και στην τηλεόραση παντού. Έτσι. Αυτή τη στιγμή οι εφημερίδες εδώ και μια δεκαετία περίπου έχουν μπει σε βαθιά οικονομική κρίση. Και πάρα πολλές εφημερίδες πράγματι εξαρτώνται από το δανεισμό για να επιβιώσουν. Έτσι. Υπάρχει μια κουβέντα πώς αντιδρούν οι δημοσιογράφοι, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν την πιάνω εδώ πέρα, γιατί θα τσακωθώ με όλο το συνδικαλιστικό κατεστημένο της δημοσιογραφίας, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια δεύτερη κουβέντα. Τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα? Όντως, οι εφημερίδες χρειάζονται τις τράπεζες για να επιβιώσουν. Πιστεύετε ότι οι τράπεζες υπαγορεύουν σε κάποιον? Και οι βιοτεχνίες τις χρειάζονται, κύριε Υπουργέ. Είναι κυβέρνηση πίσω από τις τράπεζες. Μα έτσι είναι. Να τελειώσω. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Κατάλαβα την ερώτηση. Όχι, δεν καταλάβατε. Παραπονεθήκατε στον κύριο Σταυρόπουλο που σας διέκοψε. Την ερώτηση μου είπατε. Θυμάστε τον καυγά ψυχάρι Λαμπράι από τον Παπανδρέου? Λοιπόν. Όντως υπάρχει αυτή η σχέση, η οποία βάζει τις εφημερίδες σε μειονεκτική θέση και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Αλλά εάν πιστεύετε ότι οι τράπεζες έχουν πολιτική γραμμή την οποία επιβάλλουν στις εφημερίδες, σας λέω ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορεί οι εφημερίδες να μην κάνουν. Να μην θα σας διαψεύσω ευθύς άμεσως. Δεν ξέρω αν. Να το πάρω. Όχι. Να με διαψεύσετε για να μην το πω. Λοιπόν, η τράπεζα θα υπαγορεύσει. Σε ποιον? Ή η κυβέρνηση η οποία έχει στην τράπεζα δώσε το δάνειο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ακούστε τώρα, το καυγά ψυχάρι Παπανδρέου το θυμάστε. Κύριε Υπουργέ, τώρα το ποσοστό του χρέου. Τι ήταν αυτό? Η εξάρτηση. Το αλληλοδέσιμο ήταν. Δεν δόθηκε. Ακούστε παρακαλώ το ποσοστό. Γιατί είπε η κυβέρνηση 30 εκατομμύρια 31 Δεκεμβρίου ποιο τα έδωσε. Πήρε ωραία άλλη συζήτηση. Ακούστε σα παρακαλώ. Διακοπή, του χρέους. Θα κάνουμε αναγκαστική διακοπή. Ωραία. Με εσάς θα επέμπτω.